Βασίλη, καλησπέρα. Κάτσε με τον κρεμπάμε στον αέρα και δεν ξέρει. Θα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα σας απαντήσω. Ναι, θα σας απαντήσω με ένα quiz. Αν σε αυτές τις εκλογές κατέβει με το Πασόκ και στις επόμενες με τη Νέα Δημοκρατία, θα καταλάβετε ποιος ήταν. Βέβαια. Είναι ο Νίκος Αργκάνης. Ο οποίος τη μία τετραετία κατέβηκε με τον Ολυμπιακό και την επόμενη τετραετία με τον Παναθηναϊκό. Οπότε εντάξει, γιατί όχι να μην πάει και να ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα από Πασόκ και μπορεί να συνεχίσει. Ναι. Να πω την αλήθεια, από τους πολιτικούς που έχουμε και συνήθως παραμεθιάζουν τον κόσμο, δεν πειράζει. Μας αρέσει να έχουμε και κανέναν άνθρωπο από την αθλητική σκηνή να μετακομίσει στην πολιτική. Κοίταξε, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση είχαμε από τις πρώτες κιόλας, ήταν του Γιώργου Ανατολάκη. Μετά τις εκπληκτικές. Δεν τη λες και έμεινε στην ιστορία. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, ωραίο παράδειγμα βρήκε να στηρίξει το επιχείρημα του Βασίλη. Μπράβο, μπράβο. Ναι, μπράβο, ωραίο παράδειγμα βρήκε. Και θα πρόσθετα ότι είναι ένας από τους βασικούς λόγους για το πετυχημένο project του Λούμπεν, ο Γιώργος Ανατολάκης. Αν μιλάς γι' αυτό, τότε προφανώς εντάξει, είμαστε μέσα. Όταν είπε Αργκάνη, σε μένα κατευθείαν το μυαλό μου πήγε σε Ανατολάκης. Κατευθείαν. Δηλαδή από το ποδόσφαιρο στην πολιτική, Ανατολάκης. Έχετε κανέναν άλλο να πείτε νωρίτερα από τον Ανατολάκη? Να μπήκε και εντάξει, να κάνει αυτό το άλμα. Δεν θυμάμαι εγώ άλλο. Νωρίτερα εννοώ. Δηλαδή μιλάμε για πρωτοκλασάτους. Τι, πώς, καριέρα πολιτικού, μια χαρά κάνει η Σοφία Σακοράφα, ας πούμε. Καλά, τώρα εσύ μιλάς για Ακόντιο, εντάξει. Α, εννοείς ποδοσφαιριστή. Ναι. Καλά, έχουμε και πάρα πολλούς που κατέβηκανε. Κατεβαίνει και ο Τσιάρτας, λέει. Θα κατέβει με Τζίμερο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Τσιάρτας. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Μαζί του είμαι εγώ. Ναι. Τι εννοείς? Το νούμερο θέλω να μου πεις το παγκοσμίο ρεκόρ που έκανε τα μέτρα της Σοφία Σακοράφα. Τώρα. Μην κουκλάρετε. Όχι, ρε, πού να θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Το θυμάμαι εγώ, σας προλάβω, επειδή δεν απάντησε κανένας. 74-20. Μες, το θυμάμαι σαν τώρα. Μπράβο. Τι γίνεται, στο γήπεδο ήσουν. Όχι, αλλά το θυμάμαι το νούμερο. Εσύ το μέτρησες. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ήταν κάπου, νομίζω, σε ένα. Πρόσεξε. Πού ήτανε, πες πού ήτανε. Νομίζω πρέπει να ήταν Κρήτη. Σωστά, Βενιζέλια. Εκεί, ναι, το θυμάμαι. Ωραία. Η Άννα Βερούλη πόσο πετούσε τότε? Πιο κάτω ήταν, εννοείται, ναι, γιατί έκανε παγκόσμιο η Σοφία. Νομίζω με 67 κάτι πήρε το ευρωπαϊκό, το χαλκινό, στην Αθήνα. Νομίζω πριν το παγκόσμιο το έχει κάνει, μετά το έκανε. Βέβαια, μετά. Ωραία, Σακοράφα, άλλη τι έχετε να μου δείξετε? Γιατί μου την είπατε για τον Γιώργο τον Ανατολάκη, για το Mega Channel. Για πείτε μου. Να σου πω κάτι. Και ο Γιάννης Ιωαννίδης δεν ήταν κακός. Ναι. Βλεπτή, okay. Σωστό, υπουργός. Ναι. Okay. Δεν ήταν κακός. Τώρα ξέρετε, δεν με βρίσκεις έτοιμο να πω. Εγώ με δύο υπουργούς, έτσι, υπουργούς αθλητισμού τέλος πάντων έχω βρεθεί. Στο γραφείο του στην Αθήνα, δεν θυμάμαι το δρόμο τώρα που ήταν εκεί. Ναι. Γενικής Γραμματείας και τα λοιπά. Έξω να μας περιμένει ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου και τα λοιπά. Ναι. Εκεί στο Ξανθό. Ναι. Και σε ένα τραπέζωμα εδώ του Βασιλιάδη. Εδώ κάπου στην Κρίνη. Σε αυτά τα δύο έχω πάει αυτά τα χρόνια. Που ξέρετε ότι δεν πάω με τίποτα πουθενά. Δεν τα μπορώ αυτά με άλλους. Καθόλου. Να σου πω και εγώ ότι σε τέτοια τραπεζώματα έχω βρεθεί σε ένα με, όπως λέει ο Βασιλιάδη, έχω βρεθεί και σε ένα με Κοντονή. Δεν θυμάμαι πώς και γιατί. Είχε καλέσει ο άνθρωπος, κάπου θα ήμουν διευθυντής τότε, δεν θυμάμαι. Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι άλλα. Βασίλη, εγώ πάντως είχα πάει στην πρώτη μάζοξη που έκανε ο Λευτέρης Αυγενάκης και το θυμάμαι σαν τώρα. Α, εκεί ήσουν! Υπάρχουν και φωτογραφίες! Ναι, ήμουν. Ήμουν και εγώ εκεί και πρέπει να σας πω ότι ήπια και δύο ποτά δωρεάν. Ήμουν. Δεν ξέρω αν θα με ανεβάσει και εμένα στη διάβγεια. Εμένα δεν ξέρω, δεν είχε τύχει, δεν με είχε καλέσει μάλλον. Δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Δεν κάνει τέτοια. Ήμουν και μάλιστα. Και μάλιστα θυμάμαι, σαν τώρα, και κυριολεκτός αυτό που λέω, ότι η πρώτη κουβέντα που ανταλλάξαμε ήταν «Ωραία τα λέτε τώρα» και τα λοιπά. Σε 6 μήνες από τώρα έχετε φανταστεί τι θα αντιμετωπίσετε? Αυτή ήταν η ερώτηση που το έκανε σε φιλικό ύφος, δεν ήταν συνέντευξη τύπου. Ναι. Και ο άνθρωπος είπε ότι όλα καλά, ναι, είμαι προετοιμασμένος, θα γίνουν όλα όπως πρέπει και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει. Ναι. Αυτή ήταν η τελευταία μας επικοινωνία, πρέπει να σας πω. Τέλεια. Από τότε δεν έχουμε πει ούτε ποτό ούτε κάτι άλλο. Αυτό έγινε, είναι τις πρώτες μέρες που ανέλαβε, είπες το... Ναι. Σαν υφυπουργός αθλητισμού, ναι. Ναι. Να σας πω μια είδηση, μιας και είμαστε στον αέρα. Ναι, βέβαια. Γιατί έχει προέκταση ενδιαφέρουσα και να τη συζητήσουμε. Λοιπόν, πριν από λίγο έχει ανεβάσει ένα δημοσίευμα η Aftonbladet στη Σουηδία.
σύμφωνα με την οποία ο Παναθηναϊκός παίρνει τον 29χρονο σέντερ φορ της Χάκεν, Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ. Φαντάζομαι δεν τον έχετε ακούσει, έτσι? Όχι. Εγώ τον έχω ακουστά από το μάνατζερ, να σου πω την αλήθεια. Ένας καλός αξιόπιστος σκόρερ με χαμηλό κόστος. Ναι. Τώρα, δύο πράγματα μου κάνουν εντύπωση αυτήν την. Πρώτον, είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έψαχνε σέντερ φορ. Σωστά. Και παίρνει σέντερ φορ. Δεύτερον, ότι ο παίκτης αυτός ήταν πρώτος σκόρερ στη Σουηδία και δεν τον ξέραμε καν. Φανταστείτε δηλαδή, καμιά φορά τι θησαυρούς μπορεί να βρεις. Δεν το λέω απαραίτητα για τον Παναθηναϊκό, γιατί θα ολοκληρώσω σε λίγο την είδηση. Και τον αποκτά έναντι 300.000 ευρώ. Ναι. Τον αποκτά, δηλαδή είναι τελειωμένο, δηλαδή λες ότι είναι. Έτσι το δίνουν οι Σουηδοί. Α, okay. Είναι 90, 29 ετών, 300.000 ευρώ η αγορά του. Ως εδώ καλά. Ναι. Πρώτες σκόρες του Σουηδικού πρωταθλήματος, λες. Ναι. Okay. 22 γκολ πέρυσι. Το θέμα είναι ότι ο παίκτης αυτός έβαλε 22 γκολ και η ομάδα του πήρε και το πρωτάθλημα. Ναι. Μήπως τελειώνει το συμβόλαιο του 6 μήνες. Δεν ξέρω, λέω. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώνει σε ένα χρόνο, δηλαδή 31 Δεκεμβρίου ή κάτι τέτοιο. Okay. Αλλά η προέκταση της είδησης, γι' αυτό θέλω να φτάσουμε εδώ, είναι ότι πρώτον ο Παναθηναϊκός δεν έψαχνε center for και δεύτερον ότι έψαχνε center for ο Λεβαδιακός. Α, το παίρνει ο Παναθηναϊκός και τον δίνει ιδανικό στο Λεβαδιακό. Μάλλον για 4 μήνες, δεν ξέρω για πόσο. Αλλά γιατί μου φαίνεται και δύσκολο. Πού να παίξει δηλαδή. Σέντερ φορ τώρα αυτή τη στιγμή. Σωστά. Έχει δύο παίκτες ο Παναθηναϊκός που δεν παίζουν άλλη θέση. Παίζουν μόνο σέντερ φορ. Μισό λεπτό, το παίρνει ο Παναθηναϊκός τον πρώτο σκόρερ του Σουηδικού πρωταθλήματος και το δίνει ιδανικό στο κομπότι. Ναι, δηλαδή ξέρεις τι θέλω να πω. Η αλήθεια είναι ότι ο κομπότι ψάχνει σέντερ φορ για να σωθεί. Για να σωθεί. Ναι. Και πληρώνει και καλά. Άρα πάμε σε αυτά που σύμφωνα με τους μάνατζερ, πληρώνει και καλά. Δηλαδή έχει βγει στην αγορά και λέει για 6 μήνες πληρώνω 150.000, φέρτε με ένα σέντερ φορ. Μάλιστα. Η απορία δική μου είναι ίσω ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ. Και παίρνει τη μεταγραφή και λες, λοιπόν, παιδιά, ενημερώνω τους φίλους μου. Φεύγω από τη Σουηδία που πήραμε το πρωτάθλημα και θα κάνω upgrade στην καριέρα μου. Εντάξει, επειδή μου λες, πάω στον Παναθηναϊκό. Επειδή τώρα είναι στα μέσα τη σεζόν και έχουν συντερφόρα αυτοί εκεί, πάω για 4 μήνες να κάνω το αγροτικό μου και μετά γυρίζω στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, το δεχόμαστε. Το παπατζηλικόνι θέλει πάντω. Το παπατζηλικό πάω. Και τέλο πάντων στη Χάκεν παίζει και εσύ μην το κάνει και θέμα. Δεν παίζει. Ναι, αλλά πήρε το πρωτάθλημα. Όταν άκουσα τη Χάκεν, λέω εντάξει, έβαλε 22 γκολ, 8η θα τερμάτισε. Ναι. Πήραν, ας πούμε, από το Βόλο της Σουηδίας κάποιο ποδοσφαιριστή. Ναι, ναι. Το Χαλβέρτ. Όχι, μετά είδα ότι πήραν και το πρωτάθλημα. Ναι. Κοίταξε, τώρα επειδή βλέπω την ηλικία του, αν ήταν 21, θα το καταλάβαινα περίπου, θα έδινα κάτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή που είναι να γίνει, που λέγεται ότι θα γίνει. Αλλά βλέπω εδώ ότι είναι 29. Ναι. Το παλικάρι αυτό. Το 93 γεννημένος. Ναι. Φοβερό. Ωραία. Κοίταξε, με αυτό απαντάει ο Παναθηναϊκός, αν θα γίνει όμως, γιατί προς το παρόν είναι. Δεν έχει επιβεβαιωθεί 100%. Να το δούμε να γίνεται. Να υπογράφει και τα λοιπά. Να πηγαίνει στο Λεβαδιακό και να φάει την κεφαλιά μόλις πάει. Γιατί θα του κλείσουν και ένα σπίτι στην Αράχοβα. Μια χαρά θα περάσει ο Γερεμέγεφ. Ναι. Μια χαρά. Μισή ωρίτσα είναι η Αράχοβα από τη Λιβαδιά. Ξέρεις τι ωραία περνάνε κάποιοι παίχτες. Αυτοί με τα καλά συμβόλαια στη Λιβαδιά πάνε στην Αράχοβα και μένουν. Αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Εσείς τα ξέρετε και δεν μας τα λέτε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αράχοβα τι, Θεός είσαι. Κατεβαίνεις σε μισή ωρίτσα, κάνεις προπονήσεις σου, παίζεις τα ματσάκια σου, ωραία. Κύριος ο Κομπότης πληρώνει ένας πάντα. Φίλος, και ένας φίλος από κάτω εκφράζει την εξής απορία και γιατί δεν στέλνει το Σπόραρ να ψηθεί λέει ιδανικό στο Λιβαδιακό. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έχει το Σπόραρ και μετά έχει δεύτερο. Τον Ιωαννίδη που τον ξελασπώσε πολλές φορές φέτος. Τον έχει ξελασπώσει. Δεν κουνιούνται αυτοί οι δύο. Δεν κουνιούνται. Δεν κουνιούνται. Δεν πρέπει να έχει και ένα τρίτο. Να παίζει και λίγο πίσω και λίγο δίπλα. Άμα είναι καλοί οι δύο, ναι, μπορείς να έχεις και έναν που να μπορεί να παίξει και center for, αλλά να μπορεί να παίξει και άλλη θέση. Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Γερεμέγεφ, γιατί διαβάζω εδώ στο SDNA, είναι 1,90. 1,90 να μπορεί να παίξει κάτι άλλο, δεν γίνεται. Μήπως το φέρει ο Γιανακόπουλος και το έχετε μπερδέψει. Ναι, για γκάρ. Και μάλιστα και στο Football Manager δεν τον δίνει ούτε καν άλλη θέση. Ναι, που μπορεί να δεις παίχτη όπως ο Κλέιν Χέισλερ, ο Ούγγρος, αν τον λέω καλά. Ναι. Ο οποίος στο Football Manager τον έδινε σε 6 θέσεις. Ναι, παντού. Μόνο που δεν έπαιζε και μόνο που δεν έψηνε και καφέδες για το Football Manager. Ο συγκεκριμένος παίζει μία. Τον δείχνει μόνο μέσα στην περιοχή. Τέρμα, ναι. Ούτε πορτοκαλί η δεύτερη.
που είναι ναι. κατά ανάγκη κομμάτια να γίνει, τίποτα. Αλλά λοιπόν, να σας αλλάξω λίγο το θέμα συζήτησης για να μην μονοπολίσουμε το ενδιαφέρον, γιατί σήμερα είναι η μέρα του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έχω σχόλιο Πάοκ. Φίλο του Πάοκ όμως μου λέει γιατί δεν τον πήρε ο Πάοκ αυτό να μου σάνει σεντερφόρ. Τόσο φτηνό. Καλή ερώτηση. 300.000 ευρώ. Δεν ψάχνει φόρο Πάοκ. Ναι. Δηλαδή παίρνει, θα σου πει ότι φέρνω το. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε, και... πάρε καλύτερο Πάοκ. Δηλαδή, γιατί... τώρα το έγραψε. Ναι. Αν δεν το γράψει μετά, τώρα, για το τώρα μιλάω. Αυτό που μα είπε τώρα ο Βασίλη. Ναι. Με 300.000 φέρνει, λέει ο Πάοκ, ότι φέρνω. Ναι. Θα έλεγε μάλλον ο Πάοκ, ότι φέρνω το πρώτο σκόρ τη Σουηδία. Υπήρχε περίπτωση να πει κανένα κάτι. Ναι. Θα σκέφτεται το Τζόλακ, βέβαια. Μάλλον και τα λοιπά. Ναι. Πάλι ναι. από εκεί θα βρει ο Πάοκ να κράξει πάλι. Πάλι θα βρει να κράξει. 29 χρονών. Ένα 90 το πέρα για το μπάσκετ και τέτοια. Για πες, Βασίλη. Θα πέφτει άσχημο ο Τσόλακ. Θα πέφτει άσχημο ο Τσόλακ, λες, θα τον είχε τώρα ο Πάοκ. Δεν ξέρω τι κάνει στου Ρέιζ. Παίζει το τελευταίο, γιατί βλέπω. Εντάξει, στο φέρνει ιδανικό. Ναι, αυτή η δουλειά θα κάνει ο Τσόλακ. Κάθε 6 μήνες θα πηγαίνει πέρα εδώ. Αφού πήρε και σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κάτι πρέπει να πει όμω. Ναι, πήγα να πω για τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Γιατί έχει η ιστορία αυτή από χθε έχει τόσα επεισόδια. Τι να πω δηλαδή, πραγματικά. Καταρχήν τις μισές μέρες ασχολούμαστε με την αγωνιστική ετοιμότητά του ή τι κάνει μέσα στο γήπεδο, εν πάση περιπτώσει. Και κυρίως το τελευταίο τριήμερο ασχολούμαστε με το θέμα της Ειρήνης Παπαδοπούλου. Δεν θα πεις κάτι γι' αυτό, Γιώργο. Χώρισε. Εγώ που είμαι άνθρωπος στον κόσμο, θα λέω χώρισε. Εγώ έχω το ρεπορτάζ ναι. από... Όχι μόνο χώρισε. Μέχρι εκεί ξέρουμε. Το γιατί. Όχι μόνο χώρισε. Ψάχνουμε και το γιατί όμως. Ακούστε λίγο δε, να σας πω. Να σας πω, να σας πω. Εδώ και πολύ καιρό, εμένα το κορίτσι μου παρακολουθεί την Ειρήνη. Την ακολουθεί στο Instagram. Ναι. Και έχει πάνω από μήνα, μήπως δύο. Καλά, και εγώ την ακολουθώ. Που μου λέει, ναι, αλλά εσύ βλέπεις αυτό. Αυτή το κάνει και ρεπορτάζ για να μου τα λέει. Ναι. Και έχει πάνω από δύο μήνες, σε κάποια φάση πήγαμε ένα ταξιδάκι και μου λέει, να ξέρεις, αυτοί έχουν χωρίσει. Και λέω, μας τώρα γιατί έχουν διαγράψει, φωτογραφίες, Η Ειρήνη, ναι. Τόσο χωρίσανε. Και οι δύο μετά τον Πασχαλάκη δεν ξέρω. Χωρίσανε οι άνθρωποι. Το θέμα είναι ότι σήμερα έχει συνεχιστεί το ρεπορτάζ. Ναι, και αυτό παίζει. Αλλά σήμερα έχει συνεχιστεί το ρεπορτάζ στην Κατερίνα Καινούργιο. Κάτσε, να σου πω. Στην Κατερίνα Καινούργιο, λοιπόν. Και κάποια στιγμή πάνω εκεί που συζητάνε με τον Αντρέα, τον Μικρούτσικο κτλ. Αυτό πρέπει να σας καταθέσω εγώ στο ρεπορτάζ. Ναι. Λέει, και τι, ποιο ήταν το πρόβλημα, ξέρω εγώ. Λέει ότι η Ειρήνη Παπαδοπούλου είναι πιο μεγάλη σε ηλικία και τον ζήλευε κτλ. Έξαλλη καινούριο, μόλις τα ακούει αυτό. Ναι. Και τι έγινε που είναι πιο μεγάλη σε ηλικία. Ναι. Κατάλαβες γιατί. Ναι. Γιατί τη χτύπησε το καμπανάκι. Βέβαια. Προφανώς θα έχει με κάποιο τζόβελο. Ναι, ακριβώς. Και τι έγινε, πού είναι το πρόβλημα δηλαδή. Και εκεί εντόπισα εγώ το ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ. Εγώ ανεξάρτητα πάντως από αυτό, δίκιο έχει. Πού είναι το πρόβλημα. Ναι, βέβαια. Κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, όλοι υπήρξαμε 25. Μην κοιτάτε τώρα που είμαστε 45 πλάς. Όταν υπήρξαμε 25, ναι. δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τις μεγαλύτερες. Όχι, βέβαια. Όχι. Για μένα είναι πολύ σωστό αυτό. Βέβαια. Τώρα που είμαστε 45 πλάς, έχουμε πρόβλημα με τις μεγαλύτερες. Σωστό. Έτσι πάει. Γιατί κοιτάς εμένα. Έτσι αλλάζουν οι προτεραιότητες. Αλλάζουν οι προτεραιότητες στη ζωή. Θα μεταφέρω την κουβέντα που είχαμε στο γραφείο. Λοιπόν, άρα Βασίλη, πού κλείνουμε. Έχεις όνομα βασικά της επόμενης. Όχι, δεν έχω όνομα. Νομίζω ότι δεν ασχολείται σοβαρά. Δεν ασχολείται σοβαρά και οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης λέει δεξιά-αριστερά ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα πάρει το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Εσείς τώρα μια μέχρι τον Ιούνιο λέει είναι κλειστά. Πιάσαμε τα εξωγωνιστικά του Πασχαλάκη και επειδή λέτε και για την Παπαδοπούλου και τα. Ξέρετε πώς χώρισε ο Πασχαλάκης, το λόγο που χώρισε ο Πασχαλάκης με την προηγούμενη που τα είχε λίγο πριν ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας. Το ξέρετε το ρεπορτάζ, το έχετε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σα το έχω πει. Το πιάσα το Πασχαλάκη, το πάσα να το γυρνάξετε. Όχι, δεν το ξέρω εγώ. Θα στο πω. Ξέρω μετά. Μια κοπέλα που ήταν από το σχολείο. Θα πέσει κάτω. Αυτή λες τώρα που ήταν μαζί από. Αυτή που θα παντρεύονταν. Πώς το. Αυτό. Πώς έγινε το σκηνικό. Δεν το ξέρει. Το έχω όλο. Άμα θα το πω, Βασίλη, ούτε σαν να το έχω πει. Εκτός δηλαδή. Γιατί είναι για εκτός. Έχει βάλει ο Πασχαλάκης. Δηλαδή, σκεφτείτε το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ο Πασχαλάκης σαν τερματοφύλακας. Με την Μπενφίκα.
Πολύ πιο χοντρό επί 100. Αυτό που έκανε. Τι πιο χοντρό. Με την Μπενφίκα ήταν 30 εκατομμύρια το λάθος. Τι λάθος να έχει κάνει, δηλαδή. Ξέρω που λες με την Μπενφίκα. Ναι. Εκεί έχει από την ποθήρα τρομερό στιγμιότυπο. Πραγματικά εγώ δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί στην ελληνική τηλεόραση. Όπου πάει ο ρεπόρτερ τη Κοσμοτέ TV ο Μιχάλης Ομελισσίτης με το τάμπλετ να του κάνει δηλώσεις. Πατάει στο τάμπλετ τον γκολ που έφαγε ο Πασχαλάκης και του λέει. Το βλέπεις. Μπορείς να μου πεις τι έκανες εδώ. Σε αυτό που λέει ο Βασίλης, τον κόβει την Πενφίκα. Ναι, ναι. Και είναι ο Πασχαλάκης. Τα χάνει ο Πασχαλάκης. Και του λέει, κάτσε, κάτσε να το δω καλά. Τον κρέμασε τον άνθρωπο στον αέρα κανονικά. Πες μου, του λέει, τι έκανες εδώ και του το έδειχνες στο τάμπλετ. Εντάξει, εξέφρασε, να σου πω κάτι. Οι πιο αυθόρμητες ερωτήσεις είναι αυτές που θέλει να κάνει ο κόσμος. Ουσιαστικά, εκείνη την ώρα ο Μιχάλης του μετέφερε τι σκεφτόταν ο μέσος φίλος του ΠΑΟΚ. Λέει, τι έκανες, κύριε άνθρωπε μου. Ναι, ναι. Αυτό τι το έκανε, όλοι αυτό είπαν. Στην κερκίδα, στην τηλεόραση. Τι έκανε. Ναι, τι έκανες. Ναι, ναι. Α, θα σας το πω εγώ, γιατί είναι εμπλεκόμενος και άλλος ποδοσφαιριστής της Super League. Που πες στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν αυτογκολ, δηλαδή ήταν αυτογκολ. Κεντρικού αμυντικού στον τερματοφύλακα. Ναι. Θα σα το πω μετά. Εντάξει, φεύγουμε από τον, τον Πασχαλάκη. Καψουρεύει του αγοραστέ. Ναι. Τα υπόλοιπα είναι για, για εκτός. Ναι. Με τα αυτοκόλ. Επίσης, εκτός από του Πασχαλάκη που λέει ο Βασίλης, ναι, ναι. Χοντρό θέμα είναι και αυτό. Υπάρχει και μια εμπλοκή, δεν ξέρω αν είναι πραγματική ή όχι, με την ιστορία με τον Μάστορα. Και το προχθεσινό που πλακώθηκε με ένα που βριζόντουσαν από αυτό την ώρα που τραγουδούσε. Με, την, με τη μοντέλα. Επειδή και το είδα το βίντεο. Αν συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο, θα νιώθω σαν πανελίστα στην Τζιμτσιλή. Αυτό κάνουμε. Αφού μας είπε για καινούργιο, ρε φίλε, τώρα να το κάνουμε και εμείς έτσι. Ναι, να το συνεχίσουμε, αν θέλετε. Πάντως, επειδή το είδα το βίντεο, εγώ δεν βλέπω κανέναν με το μαλλί του Μπιέλ, ο οποίος ξεχωρίζει κιόλας, γιατί είπαν ότι είναι ο Μπιέλ. Εγώ δεν βλέπω κανέναν με κάποιο σχετικό μαλλί, τέλος πάντων, τέτοιο χρώμα. Γράφτηκε για Μπιέλ και Χάμες, ένας από τους δύο. Ή και οι δύο μαζί. Αλλά δεν ισχύει. Δεν το πιστεύω. Άλλωστε, πρέπει να τα λέμε όλα εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο. Λίμπερο που σημαίνει ελεύθερο. Είχαμε και παρέμβαση Κώστα Καραπαπά που τα έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Σήμερα, χθες, πότε. Σε social media. Που, τι έβαλε στη ότι θέση. Ότι δεν είναι δηλαδή παίχτη του Ολυμπιακού. Τι βλακίε είναι αυτέ που λέτε και τα λοιπά. Κάπω έτσι. Αχα. Δεν το είδα, δεν πρόσεξα. Προτιμώ να ακολουθώ Κατερίνα καινούριο και. Και η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Στα social media που λες. Εγώ την είχα δει μια φορά να φεύγει με τον Πασχαλάκη τώρα πριν. Γιατί σημασία έχει το καλό τραγούδι, κατάλαβες. Είσαι τη ποιοτική μουσική βάση. Ναι, ακριβώ. Πα τα κουτούκια. Για συνέχιση, Τσιμτσιλή μου, εσύ τι είπε, κάτι πήγε να πει τώρα, εσύ τον είδε μια μέρα. Όχι, ο Βασίλη θα με μιλήσει. Για μην ξεφύγουμε. Μην ξεφύγουμε από το θέμα μα, να συνεχίσουμε. Τον είδα, εσύ το είπε. Μην μπερδεύεστε. Τον είδα μια μέρα, είπε πριν τώρα εδώ στην Ελλάδα. Θέλετε να αφιερώσουμε και τρία λεπτά στο ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί την έχετε κάνει την εκπομπή. Εσεί οι Αθηναίοι εδώ πέρα την έχετε κάνει την εκπομπή. Ναι. Ναι, για πες για ποδόσφαιρο. Λοιπόν, σε συνέχεια των όσων είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Γιώργο, περί των συγκεκριμένων αγώνων, να πω ότι σήμερα, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο βλέπω ότι ο Άρης μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Έτσι, ο κάποιος λόγος είναι η εικόνα του και την Κυριακή. Θα μπορούσε και, και την Κυριακή και σε συνέχεια του γεγονότος ότι ο Ολυμπιακός πάει να κάνει πολύ μεγάλο και εκτεταμένο rotation. Ναι. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει rotation και φαίνεται ότι μικρό rotation θα κάνει και ο Παναθηναϊκός, ενώ δεν θα κάνουν καθόλου ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Σίγουρα. Σίγουρα, ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός το θεωρώ δεδομένο ότι θα κάνει. Ναι. Εγώ δεν πίστευα να μου πας στο αγωνιστικό, γιατί ήμουν έτοιμος να ρίξω την πρώτη στο τραπέζι να βγούμε και μετά τις 5 όλοι μαζί. Αν δεν έχεις κάτι, Βασίλη, τώρα επειδή δεν έχουμε συνεννοηθεί. Χώρισε και κάποιος άλλος. Κοίταξε. Και δεν το καλύψαμε το θέμα. Με πέτυχες πάνω στη στιγμή που είναι δύσκολη, λόγω ότι βγήκαν μαζεμένα διάφορα θεματάκια. Περίμενα να μου πεις για το 59 που έγινε 21. 59 έγινε 21. Το πρόστιμο του Ολυμπιακού. Τι να πω, εντάξει, σιγά τώρα. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή τα 38.000 πιστεύει διαφορά θα κάνουν. Θα λείψουν από το Ταμείο του Ολυμπιακού ή τη ΕΠΟ. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι τι είχε καταγράψει ο παρατηρητής και η αστυνομία σε αυτό το παιχνίδι. Τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Δηλαδή, αν το πρόστιμο μειώθηκε. Εντάξει. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ποδόσφαιρο, Γιώργο, το οποίο πραγματικά απορώ
με το συνεταιρισμό. Δηλαδή, για ποιο λόγο συνεχίζει να υπάρχει, εκτός από το ότι να βρουν ένα χορηγό. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Μεταξύ τους μαλώνουν τα μέλη του συνεταιρισμού. Ο ένας στέλνει επιστολές στον άλλον, ή μάλλον ο ένας στέλνει επιστολές κατά τον άλλον. Και εν πάση περιπτώσει, για να σου δώσω και ένα update για το τι έχει συμβεί από χθες μέχρι σήμερα, και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε τουλάχιστον επί του παρόντος, γιατί θα έχουμε μέλλον σήμερα. Η FIFA δεν έχει ακούσει καθόλου καλά τα όσα συμβαίνουν από χθες, και νομίζω ότι, και θα έλεγα ότι η επιστολή του Ολυμπιακού, δεν ξέρω τώρα αν ήταν επιστολή του Ολυμπιακού, μάλλον να το πω έτσι σωστά, η επιστολή του Βαγγέλη Μαρινάκη, να πούμε, δεν έχει χύσει καλά στα αυτιά της. Ναι, στη FIFA, στην UEFA είπες, στην UEFA ή στη FIFA? Στη FIFA, στη FIFA, ναι. FIFA, UEFA, εντάξει. Έχουμε έναν από πάνω, πώς είχαμε με τα λεφτά τότε, το Δουνουτού που λέγαμε, πώς υπήρχε μια λέξη συγκεκριμένη που έλεγε ότι ήταν... που μας, από πάνω μας, μας επέβλεπε, ρε παιδί μου. Μας, να υπό επιτήρηση. Επιτήρηση, ναι. Δεν είμαστε υπό επιτήρηση. Όχι, όχι. Όχι, έχουμε βγει. Έχουμε βγει από την επιτήρηση. Ναι. Έχουμε βγει από τα μνημόνια, κρίμα, φίλε. Κρίμα, 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 κρίμα. Όχι, όχι. Κρίμα. Ναι. Εποπτεία, έτσι λέγαμε. Εποπτεία, ακριβώς αυτό είναι. Ναι. Κρίμα. Νόμιζα ήμασταν κάτω από την εποπτεία της FIFA ή της UEFA, και γι' αυτό τώρα μου κάνει εντύπωση αυτό που λες, Βασίλη. Εντάξει, και τι θα γίνει, θα γίνει παρατήρηση, τι θα γίνει? Στις πόσες τιμωρούμαστε παρατήρησεις? Ποιος ξέρει τώρα στις πόσες κίτρινες, κανονικά στις δύο κίτρινες, αλλά δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Έχουμε φάει εμείς γύρω στις 10 κόκκινες, σερί. Βασίλη μου, επειδή έχω σε καταλαβαίνω... Εμείς είμαστε ένα κράμα, Ζε, Ελίας, Πάμπλο, Γκαρσία, Διέγκο Σιμεώνε, ξέρω εγώ, και βάλτε και άλλους τέτοιους στα μάτια της FIFA. Επειδή έχω σε καταλαβαίνω... Το ένα διαθλητικό μαρκάρισμα πίσω από το άλλο. Επειδή έχω σε καταλαβαίνω, έχεις δουλειά, γι' αυτός εδώ ανεπρόκοπος σε κρατάει συνέχεια. Άντε να σε αφήσουμε, γιατί βλέπω πρέπει να δει τις οδηγίες του ανθρώπου, το καταλαβαίνω, και αυτός εδώ... Θα σε κρατάει, περνάει καλά. Αφού είναι τα θέματα δικά μου, καλά. Ναι, καλά. Έγινε μαζί. Αργά το βράδυ. Θα ακούσουμε, φαντάζομαι θα ακούσουμε Μιχάλη Τσόχο απόψε. Καλά τα λέω? Ναι, ναι, καλά τα λες. Ωραία, και μετά τις 10. Ναι, και μετά τις 10:30 θα ακούσετε και τους υπόλοιπους εδώ. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια να έχετε.